Αλεξανδριανός την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Βάζει και αυτό στο καραβάκι του, βλέπετε, για να σχηματιστεί το Λευκό Περιστέρι. Στο κέντρο του σταδίου, στο κέντρο του Περιστέριου, βρίσκονται τα παιδιά από το Σύλλογο Ελπίδα. Και θα είναι η σειρά τώρα της πρέσβυρας καλής θελήσεως, της Προέδρου της πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO και της Προέδρου του Συλλόγου Ελπίδα, της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Ακούσουμε το χαιρετισμό της με πάρα πολύ προσφορά. Τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αγαπημένα μου παιδιά, είναι η μέρα σας σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Είναι δύσκολο να περιγράψω τη συγκίνησή μου βλέποντας τους μαθητές από ολόκληρη την Ελλάδα να βρίσκεστε εδώ στο ιστορικό χώρο του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου και να του δίνετε τόση δύναμη. Νιώθω την ενέργεια και τον ενθουσιασμό σας και θέλω να σας εκφράσω ένα μεγάλο μπράβο για τη συμμετοχή σας στην ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας, της παιδείας που συνδέει το παρελθόν με οικουμενικές αξίες και τον αθλητισμό με τον πολιτισμό. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο προνόμιο να είναι γενέτειρο του Ολυμπιακού Πνεύματος και ενός μοναδικού πολιτισμού που περνάει ως κληρονομιά από γενιά σε γενιά. Ενός πολιτισμού που δεν μαθαίνεται μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ίδιας μας της φύσης και της ελληνικής ψυχής, που μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά, που καλλιεργείται μέσα από το σχολείο και από δραστηριότητες όπως η σημερινή. Και εσείς, η νεολαία της πατρίδος μας, είστε οι μελλοντικοί πρεσβευτές του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, τον πρόεδρό της κύριο Ισίδωρο Κούβελο και όλους τους συντελεστές για την ξεχωριστή εκδήλωση που οργάνωσαν και που μας κάλεσαν εδώ για να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης και φιλίας σε όλους τους λαούς της γης. Είναι το μήνυμα που θα μεταφέρει το εντυπωσιακό χάρτινο Λευκό Περιστέρι που δημιουργήσατε και που σύντομα θα κάνει το γύρο του κόσμου. Ευχαριστώ την Ακαδημία που αφιερώνει αυτή την ημέρα στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και στο Σύλλογο Ελπίδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται στο πλευρό μας και μάλιστα σήμερα φέρνει τόσους νέους φίλους δίπλα μας, εκφράζοντας έμπρακτα βασικές αρχές του Ολυμπισμού που είναι ο σεβασμός, τη διαφορετικότητα και η αλληλεγγύη. Η παρουσία των Ολυμπιονικών μας κάνει τη χαρά μου ακόμα μεγαλύτερη και θα ήθελα για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω που έχουν γίνει σημεοφόροι στην εκστρατεία μας και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυαλού των Ρωστών. Εύχομαι με την παρότρισή σας και με το πιο δυνατό μας χειροκρότημα το Περιστέρι της Ειρήνης και της Ελπίδας να πετάξει πολύ ψηλά και να μεταφέρει τα μηνύματά μας σε κάθε άκρη της γης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, επιβεβαιωμένος λόγος για τα παιδιά της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που βέβαια πάει πρώτα να χαιρετήσει τα παιδιά αυτά που στηρίζει της Ελπίδας. Και έχουμε ακόμα τον χαιρετισμό της προφιέρειας, της καινούριας, της νέας προφιέρειας, Κατερίνας Ζηλέφου. Για να την πούμε λοιπόν, να δούμε αυτή την... Γεια σας παιδιά, περνάτε καλά! Ελπίζω να είστε χαρούμενοι και εγώ είμαι, γιατί εδώ μαζί σας μπορέσαμε να κάνουμε κάτι που ο καθένας μόνος του, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το καταφέρει. Να φτιάξουμε ένα μεγάλο περιστέρι που στέλνει ένα μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας! Λοιπόν, η προθιέρεια χαιρέτησε τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την προθιέρεια μας. Όλοι φτιάχνουν που είσαστε εδώ και βάζουν ένα καραβάκι σε αυτό το σχεδιασμό εσάς, του περιστεριού που είπαμε που ότι φιλοδοξούμε να είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ στον κόσμο και θα μπει στο ρεκόρ Guinness. Ήτανε μια μοναδική μέρα σήμερα, αυτή η Ολυμπιακή μέρα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας του
Έχει πρόεδρο τον Ισίδωρο τον Κούβελο και διευθύντρια την Ιλιάνα την Κλοκόνη. Μια... και μια που έχω εδώ πέρα τη λίστα μου. Εξαιρετική. Λέω να συνεχίζουμε στα σχέδια. Κυρία, πέδωσε άλλη πνοή στην, στον εορτασμό της Ολυμπιακής λοιπόν, Μέρας. Το εγάλαιο, το έβδομο λύκειο Αθηνών. Ενώ... έτσι να σας ακούω. Το τρίτο ο Γιώργος Καπλουξίδης. Το πρώτο λύκειο Παλίνης. Ανακοινώνει τα σχολεία από τα οποία έχουν έρθει μαθητές. Βλέπετε εδώ... το 5ο γυμνάσιο το Ήλιο, το 6ο γυμνάσιο Μαρουσίου. Να συνεχίζονται οι προσπάθειες, οι μαθητές καθυλωμένοι. Το 4ο Λύκειο Ηρακλείου, το 5ο Λύκειο Αθηνών. Παρακολουθούν. 5ο γυμνάσιο Αθήνας, 10ο γυμνάσιο Καλλιτέχνη. Ενώ σε λίγο θα έχουμε τραγούδι. Το 3ο Λύκειο της Γλυφάδας, το 2ο πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο Αθηνών, το 1ο και το 2ο γυμνάσιο Βύρονα. Η εκδήλωσή μας δεν τελείωσε. Έχει ακόμα μέρος, πλούσιο. Να και από τα Χανιά σχολεία μαθητές. Το πρώτο επάν της Κασαριανής, το πρώτο γυμνάσιο Καλυμπίου, το δεύτερο επάν της Καλαμάτας. Και από την Καλαμάτα. Να χαιρετισμοί και από την Αύπακτο από παντού. Ακαδημία Προσχολικής Αγωγής μικρή γοντών από την Νίκαια. Είναι όλα τα σχολεία εδώ. Πάρα και πολύ μικροί μαθητές. Ενώ συνεχίζουν να φτιάχνουν, να σχηματίζουν αυτό το περιστέρι, το μοναδικό, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, που είσαστε εδώ. Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο, στο βάθος Λυκαβητός, εδώ που αναβίωσαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896. Και οι μαθητές και τα σχολεία τα αποκρίθηκαν σε αυτή την γιορτή της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας για τον εορτασμό της Ολυμπιακής Μέρας και η ομιλία του Δημάρχου. Στο φιλάθλο πνεύμα και στο ΕΦ αγωνίζεστε. Μας υπενθυμίζει την ακλόνητη αξία των δημοκρατικών αρχών, τη στήριξη των νόμων και των ατομικών δικαιωμάτων. Μεταφέρει το μήνυμα της εναντίωσης σε κάθε μορφή βίας, στον ρατσισμό, στον ντόπινγκ, στην παραβατικότητα. Στον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και εδώ, στον χώρο όπου αναβίωσαν το 1896 οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, δίνεται μια μοναδική ευκαιρία να φτιάξουμε το μεγαλύτερο λευκό περιστέρι της ειρήνης, διεκδικώντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, φτιαγμένο από παραδοσιακά λευκά χάρτινα καραβάκια. Ο πρωτότυπος αυτός αγγελιαφόρος ειρήνης θα μεταφέρει σε όλον τον κόσμο τις πανανθρώπινες αξίες του Ολυμπισμού, έχοντας μέσα του την Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αναγνωρίζει και τιμά την συνοχή, που προσδίδει στην ιστορία της και στην ταυτότητά της ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η παιδεία. Γι' αυτό και προγράμματα όπως η Ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας, που δίνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, είναι αξία επένδυ και πρέπει να είναι θεσμός. Δεν υπάρχει άλλωστε αμφιβολία ότι οι νέοι, οι αυριανοί πολίτες μιας δημοκρατικής και δυναμικής Ευρώπης, βγαίνουν πολλαπλά ωφελημένοι από την επαφή με τις θεμελιακές αξίες του Ολυμπισμού και την πραγματικά διαχρονική αξία τους. Σας ευχαριστώ πολύ
εμπρός για το ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης, θα βάλει και αυτό στο δικό του καραβάκι, στο Περιστέρι, που θα κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάνω στην οποία δημιουργούμε αυτό το χάρτη του Περιστέρι. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως φυσικά και τους χορηγούς μας, τον μεγάλο χορηγό της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, την ΠΑΕ Ολυμπιακό και τον αρχηγό του χορηγού της Ακαδημίας. Ο Γιώργος Καπουτσίδης ευχαριστεί τους χορηγούς, τον ΠΑΕ Ολυμπιακό, την ΜΕΤΚΑ. Θα ήθελα να καλέσουμε τον νέο Βασιλιά Κωνσταντίνο Ολυμπιονίκη της Ιστοπλοείας στη Ρώμη το 1960 να μας κάνει την τιμή, τη χαρά να τοποθετήσει και αυτός ένα καραβάκι εδώ για να δημιουργηθεί αυτό το υπέροχο Περιστέρι. Μισό μετάλλιο για την Ελλάδα το 1960 στη Ρώμη. Εγώ όμως έχω κι άλλα συνήθειες εδώ πέρα. Έχουν έρθει τα εκπαιδευτήρια Ρωδίων παιδεία από τη Ρώμη. Για τη Ρόδο. Σχολεία και μαθητές από τη Ρόδο εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Το Σίτσιο, το Ρόδος με τον περίφημο Σαββίδες, το Διαγόρα, το μεγαλύτερο Παλαιστή. Ενώ θα έχουμε χαιρετισμό και καραβάκι που θα βάλει και ο τέος βασιλέας Κωνσταντίνος. Σταυρός Μαρσάλων, Σκητάκης στο δάσος, Τέντερ Έιτς, Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Εκάλης, Βίλα Μαλία Πρώτος, Καλή Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο Οικουμένησας, Δημοτικό Φερβενών, από παντού έχετε έρθει. Δεύτερο Δημοτικό Κηφισιάς, 130ο Δημοτικό Αθηνών, 12ο Δημοτικό Μίκαιας, 26ο Καλλιθέας, Διαπολιτισμικό Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου, 8ο Δημοτικό Ελευσίνας, 2ο Δημοτικό Μιλισίο, 38ο Δημοτικό Πειραιά, 3ο Δημοτικό... Είπε και το καραβάκι του τέος βασιλέα, του Κωνσταντίνου, του Ανά Μαρία. Η Ιταλική Σχολή Αθηνών, είναι εδώ το Δημοτικό Σχολείο της Φυλής, συνοδευόμενη από την Ιλάνα Κλοκόνη, τη Διευθύντρια της Ολυμπιακής Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Το 4ο Δημοτικό Ασπροπύργου, το 5ο Μεγάρων, το Ειδικό Δημοτικό Παμακαρίστου, τα Εκπαιδευτήρια Κέσσερα, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαβρίου, και το Δημοτικό Σχολείο Πολυδευρίου, Γενάδιο Σχολή, το 28ο Αρνών, το Νηπιαγωγείο Φεγγαρόστρατα. Έχετε έρθει πραγματικά από παντού. Γι' αυτό και δεν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το χαιρετισμό του τέος βασιλιά. Νομίζω ότι ο τέος βασιλέας και ο Ολυμπιονίκης Κωνσταντίνος βρίσκεται βεβαίως για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι με το μικρόφωνο, το οποίο θα διορθωθεί. Όλα θα γίνουν. Ωραία. Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν έναν ακόμα χαιρετισμό και το καραβάκι, το ένα μετά το άλλο, τοποθετούνται για να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο Περιστέρι. Εγώ εδώ πέρα έχω και άλλη πληροφόρηση ότι είναι εδώ το 56ο Δημοτικό Πειραιά. Ενώ θα έχουμε τραγούδι σύμφωνα με το πρόγραμμα. Θα έχουμε τους Βέγκας, θα έχουμε την Τέμη, τον Μαρτάκη, περιμένουμε. Ελληνικοστό 3ο και 95ο Δημοτικό Αθηνών,
Ο Γιώργος Καπουτσίδης συνεχίζει να διαβάζει τα σχολεία που έχουν έρθει εδώ με τους μαθητές τους. Πάρα πολλά παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να φτιάχνουν αυτό το Περιστέρι. Ήταν μια όμορφη ημέρα. Επειδή έχουμε καιρό να ακούσουμε τραγούδι, έχω δικιό. Και έρχεται η ώρα του τραγουδιού. Ώρα για τραγούδι. Γιώργος Καπουτσίδης λοιπόν, να δούμε ποιον θα μας παρουσιάσει. Πόσο έτοιμοι δηλαδή, είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τους καταπληκτικούς Vegas. Έτοιμοι νέοι για τους Vegas. Σε όλους. Είστε καλά! Τι γίνεται εδώ, χαμός! Μπράβο, παιδιά! Ελπίζω να έχετε φέρει πολύ το κέφι μαζί σας. Κέφι έχουμε! Είμαστε έτοιμοι για γλέντι! Πάμε! Για πάμε το καινούργιο το Vegas! Ξεκινάμε το καινούργιο! Θα πολεμήσω μέχρι θανάτου σ' αυτή τη μάχη σωστού και λάθος, γιατί η αγάπη αυτή μπορεί να σωθεί. Παίρνω θέση και βγάζω σπαθί. Στο πεδίο μάχης.
ευχαριστήσουμε τον καινούργιο μας τραγούδι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να ανεβούμε όλοι μαζί μια βόλτα λίγο. Αυτό το ξέρετε, έτσι. Το ξέρουμε. Θα το τραγουδήσουμε πολλά. Πιο ψηλά πάμε. Ένα φιλί σου αναζητού. Για να ακούω και εσάς. Για ένα φιλί σου ξενυχτώ. Μη μου ζητάς να ξεπεράσω όσα ζήσαμε ως εδώ. Μη προσπαθείς, δεν θα αλλάξω, θα σε θέλω όσο μπορώ. Κάθε μέρα για μας σου δύο, ένα χαμόγελο, ένα αστείο. Μια αγάπη, δίχως αντίο, σε στέλνει την καρδιά σε ένα κόσμο κρύο. Όπου κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλη, ένα σου χάπι πετάω πάλι. Έλα κοντά μου, αγκάλιασέ με. Είσαι ό,τι έψαχνα να βρω. Κάθε ελπίδα που χανά ερωτευτώ. Δώσ' μου το χέρι σου και νιώσε. Το χτύπο του σε θέλω σ' αγαπώ. Να το πούμε και μια καπέλα με τα παιδιά. Πέσε γρήγορα. Παιδιά, να τραγουδήσουμε τον FM άλλη μια φορά. Όλοι μαζί, χωρίς μουσική. Ωραία, πάμε με Ελίνα, δώστε το σήμα. Επειδή είστε υπέροχοι, πάμε μαζί. Είσαι ό,τι έψαχνα να βρω. Κάθε ελπίδα που κανά ερωτευτώ. Δώσ' μου το χέρι. Φίλα με, ξαναπάμε, ευχαριστούμε. Ένα τεράστιο να είστε πάντα καλά. Και καλή πρόοδο. Πανέμορφο πρόγραμμα για 50.000 μαθητές που είναι εδώ και παρακολουθούν τον εορτασμό. Πανέμορφο πρόγραμμα για όλους αυτούς τους μαθητές από τα σχολεία του Λεκανοπεδίου.
Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, αλλά και από όλα τα σημεία της χώρας. Το μεγάλο Περιστέρι συνεχίζει να φτιάχνεται. Και ο Γιώργος Καπουτσίδης καλεί τους μαθητές να μείνουν στις τους. Έχει κι άλλα όμορφα πράγματα το πρόγραμμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Και άλλα σχολεία, την Καλλιθέα, Παγκράτη, Περιστέρι. Βλέπετε πόσο άσπρισε αυτό το μπλε φόντο από το σχηματισμό του Περιστεριού. Από τις βαρκούλες που έφτιαξαν οι μαθητές, 250.000 συνολικά. Βλέπετε στο βάθος δεξιά στην οθόνη σας βουνό οι βαρκούλες και οι μαθητές που σιγά σιγά αρχίσουν να αποχωρήσουν, να αρχίσουν να αποχωρούν, αλλά πρώτα θα έχει κι άλλο τραγούδι, κι άλλο πρόγραμμα. Τρεις ώρες φτιάχνεται αυτό το Περιστέρι και από τον άλυμο σχολεία. Και από τα Γρεβενά και από την Κινουρία. Μια μοναδική ημέρα που την περιμένουν πια οι μαθητές με αγωνία κάθε χρονιά, να έρθει ο Απρίλιος να γιορτάσουν την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Να θυμηθούμε αυτή την ιστορία που γεννήθηκε στην Ελλάδα και αγκαλιάστηκε από την παγκόσμια κοινότητα. Και όλα αυτά από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία για τη χώρα μας. Για να δούμε τι άλλο μας ετοιμάζει το πρόγραμμα. Είδαμε επίσης δύο, είδαμε τους Βέγκας φυσικά, που μας ξεσύμωσαν. Και σας είπα ότι η Μελίνα είναι φίλη με τη Σάγια. Και η Σάγια και η Μελίνα είναι φίλες με ποια, που θα είναι και μαζί σε ένα μήνα αυτές στο φέρ. Μήπως είναι η Τέμη. Θα επιστρέψετε λοιπόν στις θέσεις σας, θα ετοιμαστείτε για να δώσετε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην υπέροχη, στην καταπληκτική, στη μοναδική Τέμη! Τα πείτε τι γίνεται κυρίες και κύριοι από τους μαθητές. Στις θέσεις σας παρακαλώ, στις θέσεις σας όλοι. Μια πανέμορφη Τέμη εισέρχεται στο Παναθηναϊκό στάδιο και την ακούμε πια. Thank you.
Τέπι, πραγματικά για να ακούσω κάτι λίγο πιο δυνατό. Θέλω να δω τα χαμογελά σας. Θέλω να δω όλο το στάδιο να χαμογελά. Για να δω λίγο. Δώσε μου το χέρι σου, πιάσε το δικό μου. Δείξε μου μια πλήματιά να ψήσει στο σφιγμό. Δώσ' μου, γίνε όλος δικός μου, μέσα από το φως μου, βρες τη στιγμή. Κλέψε την καρδιά του κόσμου, το χαμόγελο σου φτάνει αρχή. Ένα σου χαμόγελο, ξέρεις πως αρκεί. Να ρίξεις φως στη σκοτεινή πλευρά που έχει ζωή, δοκίμασέ το. Για πάντα μαζί. Καθυλώνει χιλιάδες μαθητές εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Συναντήμε τώρα. Άντε, πάμε με τις κάμερες. Απίστευτα πράγματα εδώ. Λέει ότι αγαπάει όλο τον κόσμο η Τέπη. Οι κάμερες, κάμερες είδαμε. Βλέπουμε τα πάντα σήμερα εδώ στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως αρμόζουν σε ό,τι έχει θέματα με τον Ολυμπισμό και τον αθλητισμό. Εκεί σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες εξελίσσονται η τεχνολογία, οι αθλητές, οι άνθρωποι, τα πάντα. Και εδώ λοιπόν γίνεται η γιορτή σήμερα στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, με ένα ρεκόρ παγκόσμιο που θα γίνει, θα μπει σε ρεκόρ Guinness με το μεγαλύτερο περιστέρι της Ειρήνης να κατασκευάζεται από... Βλέπετε πόσους μαθητές είναι στο αγωνιστικό χώρο, προσπαθούν να το τελειώσουν. Ένα πράγμα που ξεκίνησε από τις 9 το πρωί και έχει φτάσει 12 το μεσημέρι και ακόμα φτιάχνουν οι μαθητές. Αυτό το περιστέρι που θέλει 250.000 καραβάκια για να γίνει. Ένα πρόγραμμα καταπληκτικό που οργανώνει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία.
και γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με αυτή τη συμμετοχή των μαθητών, των δασκάλων τους. Και είδαμε σχολεία να μετέχουν από όλη τη χώρα, όχι μόνο από το Λεκανοπέδιο. Είδαμε από τις Σέρες, από την Καλαμάτα, από τη Ρόδο, από τα Χανιά, από πάρα πολλά μέρη. Φυσικά δεν συζητάμε για όλα τα σχολεία του Αθήνα, του Πειραιά και των Προαστίων, των Δήμων όλης της Αττικής. Για να δούμε αν αυτοί οι 40.000 μαθητές θα κάνουν αυτό το ρεκόρ, θα φτιάξουν αυτό το περιστέρι της ειρήνης, αυτό το περιστέρι που είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει κατασκευαστεί ποτέ στον κόσμο. Με χαρτάκια από καραβάκια, από χαρτί. 250.000 καραβάκια. Κάθε μαθητής έφτιαξε περίπου 5 καραβάκια. Ένας ουρανός. Ακούω πολλά από τα παιδιά του Δήμου Αθηναίων, στα σχολεία του Δήμου Αθηναίων που είναι εδώ. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Να είστε όλοι καλά. Όλα πήγαν εξαιρετικά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω εκεί ένα πανόβλο, το τρίτο ψαχνών. Δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Είναι και το τρίτο ψαχνών λοιπόν εδώ πέρα. Ο Γιώργος Καπουτσίδης παραμένει ψυχή της παρουσίασης για εκδήλωσης που είπαμε. Βλέπετε το περιστέρι πως ομόρφινε, πως άσπρισε. Ήταν κάποιες γραμμές γύρω γύρω και μέσα σε αυτές τις γραμμές τοποθετήθηκαν καραβάκια. Καραβάκια που τα κολλάνε με αυτοκόλλητα πάνω σε αυτό το μπλε φόντο. Βλέπετε εδώ τους μαθητές. Με 21.000 καραβάκια. Για τα χαρτιά. Για το 10ο δημοτικό χανείο με 2.000 καραβάκια. Τα νησιά. Να πόσα καραβάκια έχουν σταλεί από τα σχολεία. Από την Κάρπαθο ακόμα έχουν στελεί καραβάκια. Για να φτιάξουν αυτό το περιστέρι. Θέλουν συμμετοχή να έχουν όλοι οι μαθητές της χώρας. Με 22.000 καραβάκια. Παιδιά, είμαστε πολύ κοντά σας να σπάσουμε το ρεκόρ. Γεια σου. Είναι μια γιορτή που γίνεται από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι μια γιορτή για το 4ο Πανελλήνιο Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας. Με ένα πρόγραμμα πάνω στο τρίπτυχο συμμετέχω, μαθαίνω, διασκεδάζω. Με σπουδαίους Ολυμπιονίκες που τους είδαμε, σπουδαίους καλλιτέχνες, τον Γιώργο τον Καπουτσίδη παρουσιαστή, τον Φωκά, τον Ευαγγελινό που ξεσήκωσε όλους τους μαθητές, πως ρίχνε δίσκο τους έδειξε, το κολύμπι και όλοι μετήχαν, όλοι χειροκροτούσαν. Θα είναι μια μέρα ξέχαστη νομίζω για τους μαθητές. Και θα ξαναγίνει του χρόνου. Εκεί λοιπόν, και του χρόνου και θέλω τώρα, λοιπόν, θα έχουμε πάλι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Και για να δούμε τι έχει ως τελευταίο καλεσμένο ο Γιώργος Καπουτσίδη. Σε αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας που οργάνωσε η διευθύντριά της, η Λεάνα Ικλοκόνη. Για να δούμε τι ετοιμάζει ο Γιώργος Καπουτσίδης λοιπόν. Έρχεται εδώ με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Ο δικός σας πολύ αγαπημένος Κώστας Μαρδάκης. Όπω τι γίνεται από τους μαθητές. Καλημέρα. Τι κάνετε? Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Άρθα και βοηθήσε λίγο. Ξεκινάμε το τραγούδι, πάμε δυνατά. Φύγαμε λοιπόν. Σε ουτοπίες καταφέρνω να κρυφτώ κι ας μην καλύπτεται η άδεια σου η θέση. Όλα καλά,
απόψε δεξιά μου και μπροστά. Το πρόσωπο εμπρός περνάς εσύ ξεστά. Πες μια ευχή μου λέει τ' άστρο που θα πέσει. Αν κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπω, τρελά θα χτυπάει η καρδιά μου και θα έτρεμα. Αν κάπου κάποτε για άλλον ενώνες, με την εικόνα αυτή η καρδιά μου θα με τελειώνες. Αν κάπου κάποτε με δεις να μην σε έρθω, αυτό θα ευχηθώ. Όλα καλά, αγαπημένη και κυρίως μακριά. Η απουσία σου μου έπεσε βαριά. Μα είμαι νεύω τα γκρίνια στην ψυχή μου. Όλα καλά, αλλά απόψε μου έχεις φέρει ταραχή. Κι εγώ που ούτε να σε δω ζωγραφιστή. Αυτή θα είναι στο αστέρι η ευχή μου. Αν κάπου κάποτε τυχαία σε βλέπα, θέλω να χτύπαγε η καρδιά μου και θα έτρεμα. Αν κάπου κάποτε για άλλο μέλλονε, με την εικόνα αυτή η καρδιά μου θα με τελειώνε. Αυτό θα λοιπόν, πάλι όπως θες. Thank you.
θέλει μόνο μια φορά να ταξιδέψει. Η καρδιά δεν έμεινε να σ' αγαπώ στα θαύματα να πάει. Συμβαίνει τώρα εδώ και είναι ερωτευμένοι όσο ποτέ. Φτιάχνουμε έναν ουρανό τους δυο μας να χωράει. Τα καλοκαίρι να μας αγαπώ. Θα είναι δικά μας, θα είναι πάντα εδώ. Απόψε έχει το νησί γιορτή και εσύ μαστέρια έχεις δυθεί. Τα καλοκαίρι να μας αγαπώ. Με ένα τραγούδι ακόμα θα σταθώ. Απόψε έχει η καρδιά γιορτή και ο κόσμος όλος είσαι εσύ. Όλα είσαι εσύ. Άλλα παιδιά δεν σας ακούω. Πάμε καλά και ψηλά. Δώστε ρυθμό παιδιά. Τα καλοκαίρι να τα σ' αγαπώ. Με ένα τραγούδι ακόμα θα σταθώ. Απόψε έχει η καρδιά γιορτή και ο κόσμος όλος είσαι εσύ. Όλα είσαι εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Μαρτάκης. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Περνάτε όμορφα. Δεν σας ακούω ρε παιδιά. Περνάτε όμορφα. Νομίζω μπορούμε και λίγο πιο δυνατά. Περνάτε όμορφα. Θέλω και πιο δυνατά. Περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω ένα πολύ... Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται. Θέλω ένα πολύ πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον Γιώργο Καπουτσίδη ρε παιδιά. Που είναι σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Ευχαριστώ. Σ' αγαπάμε να ξέρεις πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Γεια σου Κώστα. Ήταν υπέροχος ο Κώστας Μαρτάκης. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θέλω λίγο πρώτα εδώ να πω ότι ένα παιδί από το τέταρτο γυμνάσιο. Ακούσατε λοιπόν έναν εκπληκτικό Κώστα Μαρτάκη που ξεσήκωσε τα παιδιά, ήταν εντυπωσιακός, ευχαρίστησε τον Γιώργο τον Καπουτσίδη που συνεχίζει να διαβάζει σχολεία ενώ κοντεύει το Περιστέρι να γίνει, να ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο Περιστέρι είπαμε στον κόσμο που έχει φτιαχτεί και φτιάχνεται από τους Έλληνες μαθητές. Είδαμε πόσα νησιά της χώρας, πόσες πόλεις της χώρας να έχουν στείλει καραβάκια για να μπουν σε αυτό το μεγάλο Περιστέρι. Παραπάνω από 250.000 καραβάκια. Και βλέπετε που κοντεύει να γίνει όλο το σχέδιο του Περιστεριού να γεμίσει με τα καραβάκια. Να ολοκληρωθεί, να γίνει το παγκόσμιο ρεκόρ που θα είναι στο βιβλίο του Guinness. Μια γιορτή που διοργανώνει η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία. Μια γιορτή που μετέχουν χιλιάδες μαθητές από όλη τη χώρα. Και είναι και το τέταρτο γυμνάσιο Καλαντρίου με τη θεατρική του ομάδα εδώ. Είδαμε Ολυμπιονίκες, είδαμε θαυμάσιους τραγουδιστές. Πολλούς μαθητές, 40.000 στους δάσκαλους τους, τους καθηγητές τους. Όλα τα παιδιά. Και οι εθελοντές κολλάνε όλα αυτά τα καραβάκια και πολλοί μαθητές ανάμεσά τους. Βλέπετε εδώ το ένα δίπλα στ' άλλο για να συμπληρωθεί όλο αυτό το μεγάλο σχέδιο. Όλο αυτό το Περιστέρι και να τοποθετούν τα καραβάκια που φτιάξετε εσείς και που θα γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Νάτο με το κλαδί ελιάς μπροστά στο σήμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας που έχει τον ακάδημο ως έμβλημα. Και το Περιστέρι θέλει περίπου ένα δεκάλεπτο τέταρτο για να ολοκληρωθεί, για να γίνει.
αυτό το μοναδικό Περιστέρι που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Εσείς λοιπόν φτιάξετε το μεγαλύτερο αυτό Περιστέρι, το μεγαλύτερο του κόσμου, φτιάχνει με καραβάκια που φέρετε εσείς, από κάτω από τις Ελλάδες, εντάξει, κάνουμε στις 22.000, πάνω από 200.000 καραβάκια συγκεντρώνουμε. Να ευχαριστήσουμε τους Ολυμπιονίκες μας, που ήταν εδώ και μας θύμισαν. Ακούτε τον κύριο Ροζαβουτσίδη. Ευχαριστεί τους Ολυμπιονίκες, ευχαριστεί τους καλλιτέχνες, τον Φωκάτον Ευαγγελινό, που ήταν επικεφαλής του χορογραφικού μέρους. Και θέλω να δώσετε και ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα και για τους δασκάλους σας. Βέβαια, βέβαια, για τους δασκάλους. Από αυτούς που μαθαίνουμε τόσα πράγματα στη ζωή μας. Από αυτούς που εξαρτάται το μέλλον μας, η γνώση μας. Σπουδαίοι άνθρωποι σας είπα και πριν ότι που έφεραν εδώ τόσα παιδιά σήμερα από το πρωί, πούλμαν, εκατοντάδες πούλμαν. Έχει μελοποιήσει, συγγνώμη, τον ύπνο της Εθνώα. Και είναι εδώ λοιπόν μαζί μας για να το ερμηνεύσουμε. Και θα το ερμηνεύσουμε και στην νοηματική. Έχουν πάρει εδώ θέση. Να δούμε και αυτό το μέρος. Είναι ο τίτλος του ύμνου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Η Εθνώα της Ελλάδος. Για να τους δώσουμε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα πρώτα να τους εψυχώσουμε. Από αυτά τα μικρά παιδιά που είναι στο βάθος και θα τραγουδήσουν. Και τώρα να τους ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Yeah.
Εκπληκτικά τα παιδιά που τραγούδησαν και έδειξαν με την νοηματική τον ύμνο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Ήταν το 64ο Δημοτικό Σχολείο. Για να δούμε, θα το ξαναπούνε. Καλή παρέα εκεί τον Ακάδημο, σωστά. Α, και ο Ακάδημος μαζί τους. Πάμε άλλη μία. Πάλι, άλλη μια φορά λοιπόν. Μπράβο στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Ήταν εκπληκτικό. Ήταν... Αυτά λοιπόν ήταν τα υπέροχα παιδιά από την Πάτρα, από το 64ο. Μπράβο στην Πάτρα. Είδατε λοιπόν τι ανταπόκριση έχουν στο κάλεσμα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας οι μαθητές από όλη την Ελλάδα, από όλα τα, από όλα τα σχολεία. Το Περιστέρι εδώ, το 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Μπροστά τους όνειρο κάθε παιδιού, η ειρήνη λένε οι μαθητές από την Πάτρα. Και ανάμεσά τους η Ηλιάνα η Κλοκόνη, η διευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Λοιπόν, εάν οι πολλοί μαθητές έχουν φύγει, μεσημέριασε, αλλά το Περιστέρι, τα καραβάκια τους έμειναν εδώ για να δείτε το Περιστέρι πόσο όμορφο είναι, με 200 και πλέον χιλιάδες καραβάκια. Το εδώ, το κεφάλι του, το κλαδί ελιάς, το υφτερούγα του, το Περιστέρι που πετάει, το Περιστέρι που συμβολίζει την ειρήνη και το καράβι, τα καραβάκια που σχηματίζουν αυτό το Περιστέρι στο βιβλίο με τα ρεκόρ. Θα είναι πλέον στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness, ως παγκόσμιο ρεκόρ, ως το μεγαλύτερο Περιστέρι που έχουν γίνει, που έχει γίνει ποτέ από μαθητές. Και που έγινε σε αυτό το μοναδικό στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο που διοργάνωσε, που αναβίωσε τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, που αναβίωσε τους αγώνες οι οποίοι γίνονται με κάθε σεβασμό από όλες τις χώρες του κόσμου. 210 και πλέον χώρες παίρνουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες που γίνονται κάθε 4 χρόνια οι θερινοί. Γιατί έχουμε και τους χειμερινούς, όπως που γίνεται το χειμώνα. Οι μαθητές λοιπόν ήταν εδώ, ενθουσιάστηκαν, πέρασαν όμορφα, διδάχτηκαν, θυμήθηκαν, αναγκάστηκαν να θυμηθούν όλα αυτά. Τους ζέδειξαν πάρα πολλά πράγματα οι μετέχοντες, οι παράγοντες αυτής της εκδήλωσης που οργάνωσε η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και παραβρέθηκαν εδώ επίσημοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, από την πολιτεία, από το Δήμο, και οι μαθητές υπόσχονται στον Γιώργο Καπουτσίδη ότι θα είναι εδώ και του χρόνου για αυτή τη γιορτή
που θα γίνει και του χρόνου. Να είμαστε αλληλέγγυοι, να μην μαλώνουμε. Και να ακούσουμε το φινάλε της μεταδοσής μας από τον Γιώργο τον Καπουτσίδη. Δεν είμαστε όλοι, είμαστε μάλλον, είμαστε ήδη και διαφορετικοί. Και αυτά τα καρβάκια που φέρατε εδώ πέρα μοιάζουν πολύ, αλλά κανένα δεν είναι ακριβώς ίδιο με το διπλανό. Πολύ σπουδαίο αυτό που λέει. Και δείτε, όλα μαζί τη φτιάξανε. Λεμίζουμε όλοι μαζί. Μπορούμε. Πάμε ψηλά λοιπόν. Γεια σας. Πάμε ψηλά λοιπόν, γεια σου Γιώργο Καπουτσίδη, κυρίες και κύριοι, ενώ το Περιστέρι έγινε από τα καραβάκια, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της μετάδοσής μας, που ξεκίνησε και συμπλήρωσε τις 2,5 ώρες. Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία πέτυχε και για φέτος το ρόλο της, στο ρόλο της, από τον Νίκο Τσόνη, γεια σας.